Καλύτερη η χαρά μας να φιλοξενούμε και αυτή τη χρονιά το συνέδριο του Economist με την συνδιοργάνωση του Power Game. Ένα συνέδριο χείρους που παράγει ιδέες, προτάσεις, στρατηγικές και επίκαιρα ζητήματα, ασχολείται με επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη, στο μεταναστευτικό, στις διεθνείς σχέσεις, ιδίως στις σχέσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι γεγονός ότι οι χώρες των Βαλκανίων έχουν ανοίξει τον δρόμο συνεργασιών και συμπράξεων. Αυτή τη χρονιά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, αλλά έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι συνεργασίας είναι ανοιχτοί και θέλουμε να τους ενισχύσουμε περαιτέρω. Η χώρα βαδίζει σε σταθερή τροχιά, ήδη η ασφάλεια, η σταθερότητα που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές, τις πρόσφατες εθνικές εκλογές, δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά και το μεταρρυθμιστικό σχέδιο, και δημιουργούνται πραγματικά για την Μακεδονία και τη Θράκη ευίωνες, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, ευίωνες προοπτικές για το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι εργασίες, συνέδρια, όπως και το σημερινό, συμβάλλουν πολύ δημιουργικά σε αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει παρεμβάσεις στις πληγήσεις περιοχές, αλλά και στη δομή της πολιτικής προστασίας. Έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σημαντικό κομμάτι των εργασιών του συνεδρίου διαλαμβάνει, καταλαμβάνει και το ζήτημα των συνεργειών που πρέπει να προχωρήσουν σε επίπεδο διακρατικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτό το κομμάτι θα προκύψουν πολύ σημαντικά